Μέσα σε κλίμα κατάνοιξης και πνευματικής ανόρθωσης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου εκδήλωση της χοροδίας εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής Ναυπάκτου υπό τη διεύθυνση του μουσικοδιδασκάλου και πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Παντελή Αναστασόπουλου. Ο χορός των Ιεροψαλτών παρουσίασε ύμνους του Τριωδίου σε άψογη εκτέλεση, ξεκινώντας με το κοντάκιο Τι Υπερμάχο και συνέχισε ψάλλοντας ύμνους από όλη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Οι συναυλίες μας αυτές, σαν την απόψινή, έχουν σκοπό την προβολή των εκκλησιαστικών ύμνων στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, επειδή στις καθημερινές ακολουθίες, που ο χρόνος είναι περιορισμένος, δεν μπορούμε να τους εκτελέσουμε με τον πρέπον τρόπο. Επίσης, οι εκδηλώσεις αυτού του είδους έχουν σκοπό τη μεγαλύτερη εξοικείωση των πιστών με την τέχνη της βυζαντινής μουσικής. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος, πολλοί ιερείς και αρκετοί πολίτες. Στην ομιλία του στο τέλος της εκδήλωσης, ο Μητροπολίτης μίλησε για βυζαντινή μουσική, κάνοντας λόγο για μια παράδοση αιώνων που χάρη στην προσπάθεια των Ιεροψαλτών συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και μέσω των σχολών της βυζαντινής μουσικής μεταλαμπαδεύεται και στις νέες γενιές, έτσι ώστε να συνεχίσουν την παράδοση αυτή. Η εκκλησιαστική μουσική, όπως συνηθίζω να την αποκαλώ, την βυζαντινή μουσική, μας έρχεται σήμερα μετά από πολλούς αιώνες να μας επιβεβαιώσει πως οι άγιοι άνθρωποι της Εκκλησίας πήραν τους λόγους των Αποστόλων και των υπολείπων Αγίων και τους επένδυσαν μουσικά και μέχρι σήμερα μέσω των ύμνων αυτών περνούν τα μηνύματα και την αγάπη προς το Θεό, είπε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου. Έχουμε λοιπόν τους ψάλτες μας που είναι, αποτελούν ένα πολύ σοβαρό και καλό κομμάτι της Εκκλησίας μας και της Ορθοδόξου Λατρείας μας και θα έπρεπε, αν υπήρχε σωστό κράτος, θα έπρεπε αυτούς να τους κρατάει στα χέρια, διότι διαφυλάσσουν μια παράδοση αιώνων. Μπορείτε να φανταστείτε, όταν σταματήσουν να υπάρχουν ψάλτες, καταργείται μια παράδοση. Θέλω να σας χαρώ για την απόψινή μας απόψινή εκδήλωση, που μας δώσετε αυτή τη δυνατότητα και δώσετε και στον κόσμο να καταλάβουν τι θα πει πλούτος της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας
και να ευχηθώ σε όλους σας να έχουμε καλές και ευλογημένες γιορτές, να γιορτάσουμε με υγεία και δύναμη το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού.